Να δούμε αυτή την ωραία ζαμπονοκασερόπιτα. Ζαμπονοτυρόπιτα. Εμείς τη λέμε ζαμπονοκασερόπιτα πάντα. Γιατί έχει ζαμπόν και κασέρι. Που θα φτιάξει σήμερα ο Γιώργος μας και είναι εύκολη, απλή και μπορείτε να τη φτιάξετε κάθε στιγμή της ημέρας, δηλαδή το βραδάκι. Έρχονται δύο φίλοι απρόσκλητοι, την Τζέννη μου, χτυπάνε το κουδούνι. Τι θα κάνεις, θα τα βγάλεις κάτι? Πώς θα ξέρω, φίλοι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγουμε και τσακ τσουκ μπαίνουμε και στην κουζίνα και κάνουμε και αυτή την ωραία πίτα, κορίτσια μου, και είμαστε κομπλέ. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ, άμα δεν περιμένω κάποιον, δεν ανοίγω, δεν ανοίγω κουδούνια, δεν ανοίγω πόρτα με τίποτα. Όλη την κοινωνική δεν μαζευτήκαμε, έτσι. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλοκαίρινο. Είμαστε εδώ live. Έχω την πιο γρήγορη τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, που μπορείτε να φτιάξετε. Είναι νόστιμη. Είναι γευστική, είναι βελούδινη μέσα η υφή. Έχω κάνει μια τέλεια σάλτσα με γιαούρτι να συνοδέψει αυτή την πίτα, να μην είναι μια βαρετή, μια οποιαδήποτε πίτα. Δεν θέλουμε βαρετά. Θέλουμε βαρετά πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε με την κάρτα γρήγορα τον υλικό, γιατί θα τη φτιάξω εδώ μπροστά σας live τη ζαμπονοτυρόπιτα. Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα. Με τρελαίνεις. Για σήμερα λοιπόν θα χρειαστούμε μια συσκευασία φιλοκρούστας, 500 γραμμάρια γιαούρτι, στραγγίστο, τρία αυγά μόνο τους κρόκους. Μπορούμε να βάλουμε βέβαια και ολόκληρο, να σας πω πιο μετά πώς θα το κάνουμε. Και η γέμιση είναι 200 γραμμάρια ζαμπόλ σε κύβους και 200 γραμμάρια κασέρι σε κύβους. Και θα το απασφαλίψουμε με ελαιόλαδο και σουσάμι. Πάρα πολύ γρήγορα. Σχεδόν θα γίνει στη ταχύτητα του φωτός. Και κοιτάξτε τώρα πόσο απλά. Θα λείψω λίγο πρώτα εδώ το ταψάκι μου. Πάρτε ένα αντικολλητικό. Αν έχετε αντικολλητικό, να είστε σίγουροι ότι δεν θα κολλήσει η πίτα. Εμείς βάζουμε λίγο λαδάκι για να είμαστε σίγουροι. Έτσι δεν ξέρουμε ο καθένας τι φούρνο έχει. Για έναν random φούρνο κάνουμε όλες τις διαδικασίες της safe. Και θα πάρω να κάνω πρώτα απ' όλα τη σάλτσα. Τη σάλτσα με το γιαούρτι. Έχω τρεις κρόκους και θα τα χτυπήσω εδώ στο μπολάκι μου. Θα βάλω λίγο νερό. Αν δεν θέλετε να προσθέσετε νερό, εγώ το βάζω για να σπάσει λίγο πρωτεΐνη. Δεν θέλω να έχει αυτή την γλυτσιρή γεύση της πρωτεΐνης. Θα βάλω λίγο νεράκι, αλλά έτσι αποφεύγω και τα ασπράδια. Γιατί συνήθως βάζουμε και το ασπράδι σαν υγρασία, αλλά εγώ δεν το θέλω με τη συνταγή μου. Θέλω να είναι λίγο πιο light. Το χτυπάω σαν να κάνετε το ομελέτα. Αν δεν το χτυπήσετε και τα βάλετε τα αυγά στο γιαούρτι, δεν θα γίνει σάλτσα βελούδινη. Το καταλαβαίνετε. Όπως είναι τώρα λοιπόν εδώ, θα το ρίξω μέσα στο γιαούρτι. Δεν θα βάλω ούτε αλάτι, ίσως να βάλω λίγο πιπεράκι, γιατί όχι, θα πιστεύω. Πάει το πιπεράκι, πολύ ωραίο. Θα το ρίξω λοιπόν μέσα στο γιαούρτι, θα ρίξει εδώ δύο σβούρες, ο Άρης εδώ πέρα, να σιγά σιγά για να την κάνει τη σάλτσα. Δεν το είχα ξανασκεφτεί, Γιώργο, να βάλω γιαούρτι μέσα στην πίτα και όντως πραγματικά, γιατί δοκίμασα. Είναι η υγρασία τη. Και δεν είναι καθόλου λιπαρή, δηλαδή δεν σου αφήνει αυτό που σου αφήνουν καμιά φορά οι πίτες, το πολύ λάδι. Ισχύει, την αφήνει, την κάνει λίγο πιο μαλακή, εννοείται. Ωραίο και είναι, άμα την αφήσει, δηλαδή αν την αφήσω εγώ εδώ πέρα 10 ώρες, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραθεί. Γιατί έχει μέσα το γιαούρτι και την κρατάει ενυδατωμένη 24 ώρες το 24ωρο. Λοιπόν, έτοιμοι και πάμε να στρώσουμε. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα, πόσο εύκολα μπορείτε να το κάνει οποιοδήποτε. Και να σας πω και κάτι, ότι αν τυχόν και δεν μπορέσει και το κάνει, το πρόβλημα θα το έχεις εσύ πραγματικά. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολη. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνω. Έχω βάλει μόνο λίγο λαδάκι κάτω-κάτω στο ταψάκι. Πάρτε τα φύλλα, τετράδες, και απλά τυλίξτε τα και βάλτε τα το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι όμορφα, έτσι ωραία. Παίξτε λίγο με το φαγητό σας. Είναι μια τύπου πατσαβουρόπιτα. Δεν ξέρω αν έχεις φτιάξει ποτέ πατσαβουρόπιτα, Ελένη. Εγώ, όπως έχω ξαναπεί, συνηθίζω να το ανοίγω το φύλλο. Εντάξει, τώρα δεν έχεις πάρει ποτέ έτοιμο έτσι να... Για μια πιο γρήγορη λύση. Όχι. Ωραία, να ρωτήσω κάποιον άλλο. Τζορτζέλα, σίγουρος. Γνωστή ακαμάτρα. Λοιπόν. Γιατί τεμπελιάζω. Είναι η σαλτσούλα. Τέλεια. Κάνε και λίγο να το δει η κάμερα λίγο την υφή. Σήκωσε πάνω λίγο το φοέτ να δει ότι... Μπράβο. Αυτό δεν κάνει. Βλέπει η κάμερα, πίστερα. Κάνε με αυτό. Κάνε με αυτό. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει μια ωραία σαλτσούλα ρευστούλα. Έτσι το βλέπετε. Είναι βασικό. Και ερχόμαστε πάλι εδώ στο ταψάκι. Και αρχίζω και λαδώνω σιγά σιγά, σχολαστικά. Δεν με βιάζει τίποτα τα φιλαράκια μου από την κρούστα. Πρέπει να βάλουμε λίγο λάδι. Τα ενυδατώνουμε για να ψηθούν και εσωτερικά. Γιατί αν δεν τα λαδώσετε, υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση, έως 100%, μέσα να μείνει άψητο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι κρίμα να γίνει αυτό. Δεν το θέλει. Ούτε ο Θεός.
Και πάμε για την πρώτη στρώση. Θα βάλουμε δύο στρώσεις στην πίτα μας. Η πρώτη στρώση αποτελείται, όπως είπαμε, από τέσσερα φύλλα κρούστας και τη μισή ποσότητα κασέρι που σας έχω δώσει. Δηλαδή... Είδες που είναι ζεμπονοκασερόπιτα τελικά. Μα είναι. Κασέρι, είπες τώρα. Ναι. Και τη μισή ποσότητα από το ζαμπό. Ζαμπό. Το έχω κόψει σε κύβους. Μπορείτε να βάλετε βέβαια και σε φέτες, ανάλογα πώς το έχει ο καθένας. Εγώ προσέχω πάντα την εμφάνιση στο φαγητό μου. Μ' αρέσει να είναι έτσι προσεγμένα, να τα έχω περιποιηθεί τα υλικά μου, καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι μπορούμε να βάλουμε και άλλα υλικά μέσα. Έτσι. Βεβαίως. Όχι μόνο ζαμπόν. Βεβαίως, μισό, ξέχασα να βάλω τη σάλτσα. Οπα. Βέβαια, εδώ. Ένα μυαλό λοιπόν, είναι αυτό. Βάλαμε αυτό. 100 γραμμάρια ζαμπόν, 100 γραμμάρια κασέρι. Και βάλτε τη μισή ποσότητα πάλι για να κάνουμε δύο στρώσεις από το γιαούρτι. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία φαίνεται. Είναι η γέμιση της πίτας. Θα δώσει αυτή τη γεύση την έξτρα που χρειάζεται, γιατί κατά τα άλλα είναι ένα απλό φαγητό. Βάλε και πιπεράκι. Γιατί πριν που δοκίμασα τη δικιά σου, έχει πιπεράκι. Ναι, ναι, έχω βάλει από πάνω. Μπράβο. Μπράβο. Και συνεχίζουμε. Άλλο ένα φύλλο. Οπα, λερώθηκα. Άλλο ένα φύλλο. Και πάμε πάλι. Άλλη μια τετράδα δηλαδή. Έλα, μπορεί να μου το σκουπίσει. Από φύλλο κρούστα. Κάνε. Μπράβο, ρε, γι' αυτό είσαι ο καλύτερος. Γι' αυτό είσαι ο σουσέφ εδώ του καλοκαίρινο. Και επίσημα. Τα στρίβω. Αυτός ο τρόπος. Λέω θα πάλι, Άννη, βλέπω. Είσαι και άτακτος, τι να σε κάνω. Βάλε, βάλε. Τι να κάνω, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Πάντα ήθελα να το πάω αυτό. Μου δόθηκε η ευκαιρία. Θα βάλω και το τρίτο και πάμε για το τελευταίο. Θα σας περισσέψουν περίπου δύο φύλλα. Έτσι, είναι όλα κανονισμένα. Και καταγεγραμμένα, όπως λέει ο τριαντάφυλλος. Κάτω και αυτό, Άρη. Ωραίος. Θα βάλω και το τέταρτο φύλλο. Βλέπετε ότι δεν προσέχω ιδιαίτερα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το πώς θα είναι μέσα. Γιατί ξέρω ότι θα ψηθεί. Ξέρω ότι έχω μια τέλεια γέμιση για την πίτα. Ξέρω ότι σε πόσο τώρα, 5 λεπτά το κάνουμε. Σε λιγότερο από 5 λεπτά θα είναι έτοιμη. Και έχω προθερμάνει το φούρνο. Τον έχω βάλει τέρμα στους 180 με 200 βαθμούς. Η πίτα. Αέρα. Στα πάνω κάτω αντίσταση. Αν θέλετε να τον προθερμάνετε, μπορείτε να το βάλετε στον αέρα. Λοιπόν. Και πόση ώρα θέλουμε στο φούρνο? Και θέλει περίπου μία ώρα και 20 λεπτά αν δεν τον έχετε προθερμάνει. Αν τον έχετε προθερμάνει, θέλει παιδιά 40 με 45 λεπτά, άντε maximum μία ώρα ανάλογα το φούρνο. Πάσω και τη δεύτερη στρώση, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από το κασέρι και από το ζαμπόλ μου, για να γίνει έτσι... Βάζεις και λίγα μέσα στο ταψί. Να γίνει έτσι όμορφη, να γίνει λαχταριστή. Πρέπει να έχει γέμιση πίτα, να μην είναι τελείως flat. Γι' αυτό βάζω δύο δόσεις. Αν έχετε πολύ μεγάλο ταψί, μπορείτε να την κάνετε και σε μία, αλλά θα βγει flat. Δεν θα πάρει αυτή την ωραία, αυτό το ωραίο φούσκωμα που έκανε. Δεν είμαστε. Κάτσε να βάλω πιπέρι. Βάλε και πιπέρι. Αν και έχουμε βάλει και στη γέμιση. Δεν πειράζει. Θέλει. Το θέλει το πιπεράκι. Συμφωνώ. Το σηκώνει το πιπέρι. Θα τελειώσω και με το δεύτερο μισό της σάλτσας από γιαούρτι και κατευθείαν βλέπετε ότι πήρε όγκο, πήρε ύψος η πίτα που είναι βασικό. Και σας μένουν δύο φύλλα, είναι 100% σίγουρα με τη συσκευασία. Θα το βάλω από πάνω, το καπάκι της πίτας. Σας μένουν δύο φύλλα, αλλά εμείς έχουμε ένα. Όχι, δύο. Διπλό είναι, διπλό είναι. Ρε Ελένη, σήμερα γιατί έτσι, γιατί... Πώς. Με σιγοτάρει σήμερα, γιατί... Σε σιγοτάρω, αυτό είναι καλό που λες. Α, ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, βάζω και λίγο λαδάκι από πάνω για να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα και έχω καθόλου χρόνο. Πόσο χρόνο έχω να δείξω για κάτι άλλο? Έχεις 1,5 λεπτό. 1,5 λεπτό προλαβαίνω νομίζω. Είναι να βάλουμε το σουσάμι. Κοιτάξτε βέβαια τι μπορείτε να κάνετε. Για να ενισχύσετε τη γεύση από το σουσάμι, μπορείτε να πάρετε ένα τηγανάκι, να το βάλετε λίγο έτσι σιγά σιγά να προθερμανθεί, να το καβουρδίσετε δηλαδή. Να το καβουρδίσεις το σουσάμι. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Θα βάλω και τα μυρωδικά μου. Έχω προσθέσει ρίγανη, φρέσκια ρίγανη, έχω βάλει και λίγο φρέσκο θυμάρι. Χρειάζεται το άρωμα αυτή η πίτα για να ανέβει επίπεδο. Θα τα βάλω λίγο εδώ, να τα προθερμάνω. Ίσα-ίσα θα τα ανακατέψω για να πάρουν αυτό το ωραίο άρωμα. Να αφήσει και το σουσάμι, τα έλαια δηλαδή, τα οποία θα βοηθήσουν τα αρώματα στην πίτα. Να έχει δηλαδή ένα τσακ. Πραγματικά ζεστάθηκε ήδη, πήρε λίγο χρώμα και το ρίχνω από πάνω. Πώς είπαμε, Άρη, ο φούρνος να είναι? Στους 180 με 200. Μπράβο, και για πόση ώρα? Για μία ώρα και 20 λεπτά, αν δεν είναι προθερμανισμένος ο φούρνος. Αν είναι όμως, στα 45 λεπτά είναι έτοιμη η πίτα μας. Είσαι μεγάλος, είσαι τεράστιος. Μπορείς να το βάλεις και στο φούρνο. Βεβαίως. Σε λιγότερο από 5 λεπτά μπροστά σας, live, την έφτιαξα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να μην σηκωθείς και να μαγειρέψεις. Αν έχεις βέβαια απορίες, αν θέλεις ερωτήσεις, αν έχεις κάποια άλλη άποψη, μην φοβηθείς. Στείλε μου στο Instagram, Γιώργος Μορφύρης. Περιμένω να δω το έτοιμά σου. Και δείτε αργότερα την συνταγή στο tvopen.gr με την ησυχία σας αναλυτικά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.